Με αφορμή λοιπόν την τελική έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την αιτία της δυσοσμίας στην περιοχή, δόθηκε για ακόμα μια φορά σειρά κλιμακούμενων απαντήσεων από το λαό της περιοχής μας. Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης δεν αποτέλεσαν για κανέναν κεραυνό ενεθρία, αφού κατέδειξαν ένοχο για τη δυσοσμία της περιοχής τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ. Βέβαια, το πρόβλημα της δυσοσμίας στο Δήμο μας προφανώς δεν αποτελεί φαινόμενο τωρινό, αλλά ούτε και μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Αν παρατηρήσει κάποιος περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα, όπου κατά κύριο λόγο χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης, θα αντιληφθεί τη γυτνίαση των χρήσεων βιομηχανικής δραστηριότητας. Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην πόλη μας συνολικότερα, βλέπουμε ότι μετά το δεύτερο κύμα εκβιομηχάνησης κατά τη δεκαετία του 1960, χωροθετούνται χρήσεις βιομηχανίας και συγκεκριμένα των ΕΛΠΕ σε κοντινή απόσταση σε ημιαγροτικές περιοχές και οικισμούς που φυσικά έχουν την τάση να αναπτυχθούν περαιτέρω στα πλαίσια συγκέντρωσης πληθυσμού για εργατική δύναμη σε αυτές τις βιομηχανίες. Η χωροθέτηση ωστόσο χρήσεων βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας στο δυτικό-βορειοδυτικό σημείο της πόλης, προσανατολισμός από τον οποίο φυσάει και ο βασικός άνεμος της πόλης μας, προφανώς θα δημιουργούσε προβλήματα συνολικότερα στην ποιότητα του αέρα, τόσο της Δυτικής Θεσσαλονίκης όσο και σε ολάκληρη την πόλη. Η απάντηση σε αυτό το γεγονός είναι ότι στη δεδομένη ιστορική φάση δεν αποτελούσε προτεραιότητα το ζήτημα της ρήπανσης ή της ποιότητας του αέρα, αλλά η ανάπτυξη της περιοχής. Το ερώτημα όμως μετά από τόσα χρόνια παραμένει. Ανάπτυξη για ποιον? Το ερώτημα αυτό έρχεται να δοθεί απάντηση από την ίδια τη ζωή. Ότι η ανάπτυξη δηλαδή που διάφοροι ευαγγελίζονται δεν θα έρθει για τους εργαζόμενους της περιοχής όταν μονίμως στο επίκεντρο μπαίνει η ανάπτυξη των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα, με αυτή την έννοια, μπορούμε να βγάλουμε πλούσια συμπεράσματα για να δώσουμε συνέχεια στη δράση μας. Συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τις πρακτικές των ΕΛΠΕ στο θέμα της δυσοσμίας, αλλά και γιατί σωστά περιμέναμε αυτή τη στάση των αρχών απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Καταρχάς, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη στάση του λαού της περιοχής διαχρονικά απέναντι στο ζήτημα της δυσοσμίας. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 συχνά δημιουργούνταν πυρήνες διεκδίκησης για το θέμα της δυσοσμίας. Αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια που κάθε τόσο ξεσπούσε ανάγκασε την εταιρεία να αναπτύξει τη λεγόμενη εταιρική κοινωνική ευθύνη προκειμένου να καλλιεργήσει τη λογική τόσο ρυπαίνων πληρώνει αλλά και για το θετικό προφίλ ως προς την κοινότητα. Αυτή λοιπόν η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποδιδόταν και συνεχίζει να αποδίδεται με τη μορφή χορηγιών. Οι χορηγίες των ΕΛΠΕ αποτελούν για αυτές ένα εξαίρετο παράδειγμα για το πώς μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να εξαγοράσουν τη συνείδηση του λαού, να δώσουν ψίχουλα και υπό τη μορφή δωρεάς, προσπαθούν να καλύψουν λαϊκές ανάγκες, δεν τα καταφέρουν φυσικά, ειδικά σε τομείς που το κράτος ή η περιφέρεια ή ο Δήμος δεν μπορούν ή μάλλον δεν τους ενδιαφέρει κιόλας να φτάσουν και φυσικά όλο αυτό στο όνομα της ελληπούς χρηματοδότησης. Τέτοιες χορηγίες απευθύνονται στους συλλόγους της περιοχής προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε πολιτισμό και αθλητισμό του λαού της περιοχής. Το μεγαλύτερο σφιχταγκάλιασμα όμως είχε παρατηρηθεί στις διαχρονικές σχέσεις των ΕΛΠΕ με τις τοπικές αρχές και συγκεκριμένα με το Δήμο μας. Χορηγίες που κάλυπταν προβλήματα του Δήμου σε θέματα σχολικής στέγης και συνολικότερα της παιδείας. Με αποκορύφωμα φυσικά τη γνωστή σε όλους αίτηση χορηγίας ύψους 8.000 ευρώ από το Δήμο για το 24ο Φεστιβάλ Παιδείας. Μετά από πρόταση της Λαϊκής Εισπύρωσης στις 6 Μάρτη του 2019, πάρθηκε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να σταματήσουν οι χορηγίες των ΕΛΠΕ στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα. Γεγονός που δείχνει ότι οι αγώνες των κατοίκων της περιοχής μπορούν και έχουν αποτέλεσμα όταν προσανατολίζονται και στοχεύουν ταξικά. Η Λαϊκή Συσπήρωση πρωτοστάτησε στο να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν αυτοί που με παρέμβασή τους ανέβαλαν το θέμα στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. Βέβαια, η απόφαση της άρσης των χορηγιών δεν αθωώνει τις προηγούμενες και την ίδια που φέρουν διαχρονικές ευθύνες. Και αυτό γιατί οι επικαλούμενες στην έλλειψη χρηματοδότησης άνοιξαν την κερκόπορτα για την είσοδο ιδιωτών και πολυεθνικών εταιριών στον ευαίσθητο τομέα του δημόσιου σχολείου και των νομικών προσώπων του Δήμου γενικά. Τώρα, η προσπάθεια των ΕΛΠΕ μέσα από το ξέπλυμα των χορηγιών καταδεικνύει ότι όσο και να κοχορεύονται για τις δαπάνες τους για μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και για την υπέρμετρη δίθεν προσφορά τους στην κοινωνία, αυτές οι δαπάνες είναι ψίχουλα μπροστά στα υπερκέρδη τους. Παράλληλα, χρειάζεται να γίνει ενιαία αντίληψη
αντίληψη ότι το ζήτημα της δυσοσμίας θα μπορούσε να λυθεί μόνο στην περίπτωση που δεν έφυγε τα κέρδη της επιχείρησης, στα πλαίσια φυσικά αυτής της κοινωνίας. Παράλληλα, μια ακόμα προσπάθεια των ΕΛΠΕ για βελτίωση του κοινωνικού προφίλ της εταιρείας αποτελεί και η μίσθωση της εταιρείας One Team για τη διαχείριση εταιρικών κρίσεων. Αυτή η έρευνα, η οποία παραπέμπει σε κανονικό φακέλωμα και ασφαλίτικες μεθόδους, είχε σκοπό τη χαρτογράφηση όσων διαμαρτύρονταν για τη δυσοσμία μέσα από την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και διαρροή τους στο διαδίκτυο. Με αφορμή αυτό το γεγονός, μπορούμε να πούμε ότι η πάλη του λαού γύρω από ένα αυξημένο πρόβλημα δεν αποτελεί χαμένο κόπο, ειδικά όταν κινητοποιεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό το θεριό, όπως πολλοί θέλουν να αποκαλούν. Παράλληλα, όμως, πρέπει να μας προβληματίσει ποιος είναι συνένοχος σε αυτή την κατάσταση, τη στιγμή που η προηγούμενη κυβέρνηση έριξε στα μαλακά τα ΕΛΠΕ, αφήνοντας το απειρόβλητο την έκθεση και με το Υπουργείο να επιβάλλει πρόστιμα χάδη στην επιχείρηση συνολικού ύψους μόλις 30.000 ευρώ. Από τη δική μας σκοπιά, αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα της δυσοσμίας και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο Δήμο μας δεν είναι ζήτημα τεχνικό, αλλά πρόκειται για ζήτημα βαθιά πολιτικό. Το γεγονός ότι στην περιοχή μας έχουμε το θέμα με τη δυσοσμία δεν σημαίνει ότι σε μια σειρά τομείς της ζωής μας δεν αντιμετωπίζουμε και άλλα προβλήματα. Αντίθετα, χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι ο λόγος που δεν έχουμε σχολεία που να καλύπτουν τις ανάγκες, που δεν έχουμε μεταφορές, που δεν έχουμε ελεύθερους χώρους, είναι ο ίδιος με το λόγο της δυσοσμίας. Γιατί η κατάσταση με τη δυσοσμία είναι αποτέλεσμα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, ο οποίος θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον στο όνομα της κερδοφορίας των μεγάλων ομήλων και επιχειρήσεων. Σαν ένα τέτοιο οξυμένο πρόβλημα από τη μεριά μας, σαν λαϊκή συσπήρωση, παίρνουμε σαφή θέση και στάση, παίρνουμε μέτρα για την κατάσταση, αναδεικνύουμε το πρόβλημα στην περιοχή μας. Για εμάς η λύση έρχεται να δοθεί μέσα από την οργανωμένη δράση του λαού της περιοχής, να κινητοποιηθούμε όλοι γύρω από αυτό το ζήτημα, βάζοντας μπροστά εκείνα τα αιτήματα που θα βάζουν ταυτόχρονα τον κόσμο να προβληματιστεί συνολικά για την κατάσταση, για το τι αγώνας χρειάζεται. Η παρέμβασή μας δυναμώνει μέσα από μαζικούς φορείς, σωματεία, όπου κυριαρχεί η συζήτηση, οργανώνοντας αγώνα διεκδίκησης. Αγώνας δίκαιος με αιτήματα που δεν κάνουν εκτός στη ζωή μας, αλλά με αιτήματα που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ένα σημαντικό βήμα έγινε και την Κυριακή 20 Οκτώβρη με τη μαχητική κινητοποίηση που έκανε ο λαός της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Ελευθέριο Κορδελιό. Διαδηλώσαμε με τα εργατικά σωματεία, ομάδες γυναικών, συλλόγους γονέων και φοιτητικούς συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς. Διαδηλώσαμε ενάντια στην ατμοσφαιρική ρήπανση και την έντονη δυσοσμία για την οποία ευθύνεται η δραστηριότητα των ΕΛΠΕ, απαιτώντας να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, για τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Στάλθηκε και μήνυμα αντίστασης και αντίδρασης για την κατάσταση από κοντά από εκατοντάδες ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν γύρω από ένα τοπικό οξυμένο πρόβλημα. Γεγονός που με βάση και τους συσχετισμούς δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε αμεληταίο ούτε δεδομένο. Δεδομένο και αντικειμενικό αποτελεί το γεγονός ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί μονάχα στους δρόμους, σε σύγκρουση με την πολιτική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, γιατί εκεί μπορεί να φανεί πραγματικά η δύναμή μας. Δεν κρέμουμε αυταπάτες ότι η στάση αναμονής και διαλόγου με τα ΕΛΠΕ θα βελτιώσει τις συνθήκες ζωής μας, όπως προτείνεται και από άλλες πολιτικές δυνάμεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε φυσικά μετά από αιτήματα της λαϊκής συσπήρωσης και της ομάδας πολιτών «Η αναπνοή είναι δικαίωμα». Φέρουν ευθύνες όσοι καλλιεργούν λογικές αναμονής, όπως και ο Δήμαρχος, τη στιγμή που τα τέσσερα μέτρα για ελάφρυνση των προβλημάτων που αποφάσισαν τα ΕΛΠΕ, όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά το φιασιδώνουν. Τα μέτρα αυτά αφορούν 1. Τη μετατόπιση κατά 1,2 χιλιόμετρα των εγκαταστάσεων ελαιόδους λάσπης προκειμένου να βρίσκονται εκτός εμβέλειας του αστικού οικισμού. 2. Τη μονάδα ανάκτησης απαερίων πυρσού. 3. Αναρρόφηση με ανεμιστήρες της μονάδας υγρών αποβλήτων και 4. Επεξεργασία παλαιών σταμάτων και όλα αυτά σε ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2023. Τα μέτρα αυτά επιβεβαιώνουν πλήρως τη λογική κόστους-οφέλους που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Και αυτό γιατί αν παρατηρήσει κάποιος τη δρομολόγηση αυτών των μέτρων, θα γίνει αντιληπτή η προώθηση του έργου ανάκτησης απαερίων πυρσού, η οποία ναι μεν θα μειώσει και δεν θα εξαλείψει πλήρως την ποσότητα αερίων που καταλήγουν προς καύση στο πυρσό, μειώνοντας ένα τμήμα της δυσοσμίας,
Αλλά αυτά τα απαέρια θα επιστρέφονται προς καύση για τις ενεργειακές ανάγκες του δηληστηρίου. Δηλαδή θα υπάρξει σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση και κέρδος κοινός από αυτή τη διορθωτική ενέργεια. Ενώ σχετικά με το πρόβλημα στη μονάδα κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίας ελαιόδους λάσπης, που δεν προκύπτει άμεσο όφελος, βρίσκονται ακόμα στο στάδιο μελέτης. Σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν έχουμε αυταπάτες λοιπόν πως τα ΕΛΠΕ θα βάλουν την υγεία των κατοίκων πάνω από τα κέρδη τους. Καθώς η επιχείρηση από την πρώτη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας δεν σκόπευε να λάβει μέτρα, παρά μόνο μετά τις αντιδράσεις των κατοίκων και την πίεση που δέχτηκαν από την κινητοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να επισέλθουν στην κουβέντα και οι επιδιώξεις της ίδιας της εταιρείας, όπως αναφέρθηκε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από Δημοτικό Σύμβουλο Παύλα Εργαζόμενο στα ΕΛΠΕ, ότι ούτως ή άλλως η εταιρεία στοχεύει στην αλλαγή πλεύσης συνολικά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι το πετρέλαιο σιγά σιγά τελειώνει. Άρα, η στάση αναμονής που καλείται από όλες τις μεριές αποσκοπεί και καλλιεργεί τη λογική αναμονής ότι αντικειμενικά θα σταματήσει να ρυπαίνει η εταιρεία, άρα ποιος ο λόγος να κινητοποιούμαστε. Αυτό έρχεται να πατήσει και στη διαχρονική στάση της εταιρείας για το ότι ό,τι ρύπανση έχει προκληθεί στο παρελθόν, αποποιούμαστε τον ευθυνό, δεν φέρνουμε καμιά ευθύνη. Σε αυτή την κατεύθυνση προωθείται και η δυνατότητα της μετεκατάστασης που αξιοποιείται από τα ΕΛΠΕ για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το, μιας χρηματοδοτούμενης συγγνώμη, από το κράτος επέκτασης και αναβάθμισης σε νέα περιοχή εκτός του αστικού ιστού. Η λύση της παχυλής χρηματοδότησης των ΕΛΠΕ με την πρόφαση ότι έτσι θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που δημιούργησαν οι ίδιοι είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Αντικειμενικός λοιπόν είναι ο δρόμος που όχι απλά μένει στην περιγραφή της πραγματικότητας όπως κάνουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά παλεύει για την αλλαγή αυτής της κατάστασης. Αντικειμενικός είναι ο δρόμος που διαχρονικά αναδεικνύει τους πραγματικούς υπεύθυνους για το πρόβλημα της δυσοσμίας και της ρύπανσης στην περιοχή μας. Και έχουν όνομα. Είναι οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διοικήσεις σε δήμους και σε περιφέρεια. Όχι μόνο γιατί δεν έκαναν τίποτα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αλλά γιατί προώθησαν και στήριξαν την πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των κερδών των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων σε βάρος της ζωής και της υγείας μας. Γιατί υπηρέτησαν πιστά την πολιτική που επιτρέπει να συνυπάρχουν και να γιγαντώνονται μεγάλες και επικίνδυνες βιομηχανίες πλάι σε λαϊκές κατοικίες. Αντικειμενικός επίσης είναι άλλος από αυτόν τον δρόμο που υπηρετεί συνολικά το αστικό πολιτικό σύστημα. Κόντρα στη λογική δηλαδή της δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, που όσο ήταν κυβέρνηση συχνά πυκνά επισκεπτόταν το Δήμο για να μας γεμίσουν ψέματα, ανήξεροι ψάχνοντας να βρουν το υπεύθυνο, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα για το πρόβλημα της δυσοσμίας και της ρύπανσης. Ενώ ταυτόχρονα αθώωναν ουσιαστικά με ένα μικρό πρόστιμο την έκθεση φακελώματος αγωνιστών του κινήματος, που παρήγγειλαν όπως αναφέρθηκε και τα ΕΛΠΕ. Γι' αυτό πάει πολύ στους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ να σηκώνουν σήμερα τη σημαία του αγώνα και να λένε πως αν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ότι δεν θα έφεραν το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που άρει τα τελευταία περιβαλλοντικά εμπόδια. Έτσι όπως απαιτούν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι για να προχωράνε ανεμπόδιστα τις business τους σε βάρος της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Κόντρα λοιπόν και στη λογική όμως και της δημόσια βιώσιμης ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, που επειδή το θέλουν οι επιταγές των καιρών, το έχουν γυρίσει σε βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, βάζοντας όμως πάντα στο προσκήνιο το κριτήριο του κέρδους για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η βιώσιμη τους ανάπτυξη χωράει μόνο σε κινήματα ευχολόγια που απλά αναθέτουν σε σοφούς την ευθύνη να λύσουν την εκάστοτε κατάσταση. Αυτό το δρόμο λοιπόν, κόντρα σε όλα αυτά, αυτό το δρόμο τον αντικειμενικό επιλέγουμε εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση Κορδελιού Ευόσμου και σας καλούμε να το διαβούμε μαζί, κόντρα σε αυτή την κατάσταση, γιατί μπορούμε και πρέπει να την ανατρέψουμε.